Γεια σας, είμαι ο Κάρλος Τιανός, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για τη διατροφή και την άσκηση. Πρόκειται για δύο έννοιες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς η μία συμπληρώνει την άλλη. Το σώμα είναι φτιαγμένο για να κινείται και να ασκείται και ο οργανισμός έχει διάφορα συστήματα με τα οποία τροφοδοτεί με ενέργεια την κάθε διαδικασία. Ο οργανισμός, ως μία μηχανή παροχής έργου, τροφοδοτεί με ενέργεια την κάθε διαδικασία, τηρώντας απόλυτη οικονομία στα θρεπτικά συστατικά του. Δύο λοιπόν είναι τα κύρια συστήματα ενέργειας. Το ένα έχει να κάνει με την τροφοδότηση των βασικών λειτουργιών του οργανισμού και το άλλο έχει να κάνει με την τροφοδότηση ενέργειας οποιασδήποτε άλλη διαδικασία. Η άσκηση περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα η οποία έχει σκοπό την ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος. Ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης, ο οργανισμός επιλέγει ποιους μυς θα αναπτύξει περισσότερο και ποιους λιγότερο. Για παράδειγμα, αυτός που παίζει ποδόσφαιρο θα αναπτύξει περισσότερο τους μυς των ποδιών, ενώ αυτός που παίζει τένις θα αναπτύξει πολύ καλύτερα τους μυς των χεριών. Κάθε άσκηση, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια, χρησιμοποιεί διαφορετικό ενεργειακό υπόστρωμα. Έτσι, όταν έχουμε μία άσκηση πολύ χαμηλής έντασης, εκεί ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα λιπαρά. Ενώ όταν έχουμε μία άσκηση υψηλής έντασης, εκεί ο οργανισμός χρησιμοποιεί κυρίως υδατάνθρακες. Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με υδατάνθρακες. Ενώ κατά τη διάρκεια της αναπνοής, η οποία είναι μια διαδικασία που γίνεται συνεχώς, ο οργανισμός χρησιμοποιεί κάποια ποσότητα λιπαρών για την επίτευξή της. Ανάλογα την άσκηση που κάνει ο κάθε οργανισμός, χρειάζεται να συντηρεί και να ανανεώνει τα αντίστοιχα ενεργειακά υποστρώματα. Έτσι, ένας οργανισμός ο οποίος χρησιμοποιεί ως υπόσημο τις υδατάνθρακες, θα πρέπει μέσω της διατροφής του να ανανεώνει τους υδατάνθρακές του. Αντίστοιχα, ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί για την άσκησή του τα λιπαρά, θα πρέπει να έχει μια καλή ισορροπία λιπαρών στον οργανισμό του. Για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, απαιτείται να υπολογιστούν η ενέργεια που χρειάζεται για τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού, καθώς επίσης και το ενεργειακό κόστος της άσκησης. Αφού λοιπόν υπολογίσουμε το ενεργειακό κόστος της άσκησης, καθώς επίσης και την ενέργεια που χρειάζεται για τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού, στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τι συστατικά χρειαζόμαστε για να καλύψουμε και να ανανεώσουμε το ενεργειακό υπόστρωμα. Το πλάνο διατροφής είναι αυτό που συνοψίζει όλες τις παραπάνω ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά και τα βάζει σε μία σειρά, ούτως ώστε καθώς το τηρούμε να μπορούμε να έχουμε όλη την απαιτούμενη ενέργεια που χρειαζόμαστε. Οπότε χρειάζεται μια καλή εφαρμογή, ένας καλός έλεγχος των τροφίμων που καταναλώνουμε, καθώς επίσης και συνεχής παραμετροποίηση, ούτως ώστε να μπορεί να ταιριάζει στις ανάγκες και στις απαιτήσεις μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μην ξεχνάμε τις βασικές ανάγκες του οργανισμού, καθώς όλα ξεκινάνε από εκεί. Πρώτα πρέπει να έχω ταϊσμένο καλά τον οργανισμό μου για να μπορεί να βγάλει εις πέρας όλες τις βασικές λειτουργίες και στη συνέχεια να αρχίσω να ασχολούμαι με το ενεργειακό κόστος της άσκησης. Στην πράξη λοιπόν, τηρώ το καθημερινό μου διαιτολόγιο ούτως ώστε ο οργανισμός μου να έχει όλη την απαραίτητη ενέργεια και όλα τα θρεπτικά συστατικά, ούτως ώστε να καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες. Από εκεί και πέρα, έχοντας υπολογίσει το ενεργειακό κόστος της άσκησης, θα πρέπει να καλύψουμε με ενέργεια και θρεπτικά συστατικά την άσκηση. Καθώς λοιπόν περνάει η μέρα και εγώ αποφασίζω να πάω για άσκηση το απόγευμα, θα πρέπει πριν την άσκηση να καταναλώσω ένα μικρό γεύμα, ούτως ώστε να μην αφήσω το σύστημα βασικών λειτουργιών χωρίς ενέργεια. Καλύπτω λοιπόν την ενέργειά μου πριν την άσκηση, κάνω την άσκησή μου και αφού τελειώσω ασχολούμαι με την αναπλήρωση του ενεργειακού υποστρώματος. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την υδρική ισορροπία στον οργανισμό, καθώς χρειαζόμαστε ενυδάτωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει σταθερά τη θερμοκρασία του.